το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε μία από τις πιο απομακρυσμένες και επομένως τις πρώτες σούπερνόβα στο σύμπαν. Οι σούπερνόβα στο πρώιμο σύμπαν ήταν πολύ διαφορετικές, αφού τα αστέρια που εκρήγνυνταν ήταν αστρικά τέρατα 20 φορές μεγαλύτερα από τον ήλιο. Αυτή η έκρηξη, που συγκλώνησε τον κόσμο περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, σηματοδότησε τον θάνατο ενός αστεριού τέρατος. Αυτή η σούπερνόβα θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να προσθέσουν περισσότερες λεπτομέρειες στην κοσμική εικόνα της αστρικής ζωής και θανάτου που κατασκευάζουν. Η σούπερνόβα εξεράγει πριν από περίπου 11,4 δισεκατομμύρια χρόνια σε έναν τεράστιο πρώιμο γαλαξία. Αυτή η αστρική έκρηξη μπορεί να είναι κάπως διαφορετική από τις σούπερνόβα που έχουν συμβεί πιο πρόσφατα στο τοπικό σύμπαν. Συγκεκριμένα, αυτή η έκρηξη φαίνεται να ήταν υπερβολικά βίαιη. Δεν γνωρίζουμε πόσες σούπερνόβα θα βρει το James Webb, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να μελετάμε προς την κατεύθυνση αυτών των πρώτων αστεριών και να ελπίζουμε να δούμε τις εκρήξεις τους. Η χημική σύνθεση της εν λόγω σούπερνόβα σημαίνει ότι ξεχωρίζει ως μία από τις πρώτες από αυτές τις εκρήξεις σούπερνόβα. Ενώ η σούπερνόβα μοιάζει με το φτωχό σε μέταλλο περιβάλλον του πρώιμου σύμπαντος, στο οποίο γεννήθηκε το αστέρι που εξεράγει, υπάρχουν μία-δύο ανατροπές. Φαίνεται ότι είναι στενός ξάδερφος των τοπικών σούπερνόβα, που παρατηρούνται σε παρόμοια παρθένα περιβάλλοντα. Ωστόσο, η ομοιότητα σταματά εκεί. Η σούπερνόβα φαίνεται να ήταν κάποτε ένα αστέρι με ιδιαίτερη μάζα, ίσως έως και 20 φορές τη μάζα του ήλιού μας.